Είμαστε πού, πάμε. Μαύρες ημέρες λοιπόν για τον κλάδο των επαγγελματιών του Σαράβα. Φαίνεται ότι η πολιτεία δεν λέει να δώσει λύσεις σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον κλάδο. Οι υποσχέσεις όσον αφορά τις αποζημιώσεις, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είναι η απένταξη του ακολουργά, φέρνει τεράστια προβλήματα. Θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στον ΕΡΓΑ για να μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν στις αποζημιώσεις. Το βασικό κομμάτι είναι ότι μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη. Και εμείς θέλουμε έναν κλάδο ο οποίος θα είναι εξυγχρονισμένος, αναβαθμισμένος και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρη απαξίωση. 120 οικογένειες ήταν αυτές που ασχολούνταν με το ψάρεμα. Έχουν βρεθεί να είναι 65 και σήμερα βλέπουμε ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι διότι έχουν αφήσει τις βάρκες τους στα σπίτια τους και έχουν απομακρυνθεί ακόμα και από το κράτος. Ευελπιστούμε ότι ο Περιφερειάρχης θα δώσει λύσεις στα δίκαια δικαιώματα που έχουν. Και νομίζω ότι εμείς από την πλευρά του Δήμου φυσικά είμαστε δίπλα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και όταν μιλάμε για τουρισμό, αυτός ο κλάδος πρέπει να κρατηθεί όρθιος. Άρα περιμένουμε τώρα τις αποφάσεις που θα πάρει η Περιφέρεια για να μπορούμε να κρατηθεί σύντομα και να βρούμε μια λύση για την επόμενη μέρα. Ωραία, πολύ.